Οι μεταρρυθμίσεις όμως δεν σταματούν στο ΕΣΥ. Από την ερχόμενη εβδομάδα έρχονται αλλαγές και στον τομέα του φαρμάκου, που στόχο έχουν οι πωλήσεις των γενοσύμων να φτάσουν στο 60% από το 19,8% που είναι σήμερα. Από εδώ και πέρα, οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν από την τσέπη τους ολόκληρη τη διαφορά πάνω από την ασφαλιστική τιμή για εκατοντάδες φάρμακα που δεν είναι γενώσιμα και είναι ακριβότερα. Καθώς η κάλυψη της διαφοράς από το νεοποί του 50% θα πάψει να ισχύει. Έτσι, παραδείγματος χάρη, για φάρμακο εντός πατέντας για το ουρικό οξύ με λιανική τιμή 36,31 ευρώ και ασφαλιστική τιμή 4,42, ο ασφαλισμένος θα πληρώνει πλέον 31,89 ευρώ και όχι 15,94 που ήταν μέχρι σήμερα που μοιραζόταν τη διαφορά με το νεοποί. Συν τη συμμετοχή 25% 1,11 σύνολο 33 ευρώ. Εμείς έχουμε αποφασίσει να δίνουμε στον κάθε πολίτη και ασφαλισμένο μας καλό φάρμακο δωρεάν. Τώρα, αν κάποιος πολίτης θέλει για δικούς προσωπικούς λόγους να επιλέξει να πάρει ένα ακριβότερο φάρμακο, αυτό είναι μια δική του προσωπική επιλογή, δεν έχει να κάνει με την υγεία του, έχει να κάνει με την δική του άποψη για τα φάρμακα. Την άποψή του θα πρέπει να την πληρώνει μόνος του. Παράλληλα, δίνονται κίνητρα στους φαρμακοποιούς για τη χορήγηση γενοσύμων. Για κάθε γενώσιμο που θα πωλούν, δεν θα πληρώνουν rebate, ενώ σε όποιο φαρμακείο ο τζίρος αγγίξει το 60% σε γενώσιμα θα εξαιρεθεί τελείως από την καταβολή rebate. Σε δεύτερη φάση, το Υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται να λάβει επιπλέον μέτρα, όπου θα υποχρεώνει τους γιατρούς να καλύπτουν το 60% της συνταγογράφησης με γενώσιμα, σε διαφορετική περίπτωση θα μένουν εκτός ΕΟΠΗ. Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι που γίνονται για υπερσυνταγογράφηση από γιατρούς του ΕΟΠΗ φέρνουν στο φως απίστευτα στοιχεία για το πάρτι που είχε στηθεί στις πλάτες των ταμείων και των ασφαλισμένων. Όπως αποκαλύπτει το Έθνος της Κυριακής, γιατρός στη Μακεδονία συνταγογράφησε 4.388 συνταγές εντός ενός μήνα, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 150 με 200 συνταγές την ημέρα. Γιατρός χωρίς ειδικότητα στις ΣΕΡΕΣ συνταγογράφησε 2.700 συνταγές σε ένα μήνα, αξίας 120.000 ευρώ. Παθολόγος στο Αγρίνιο συνταγογράφησε 2.800 συνταγές σε ένα μήνα, αξίας 115.000 ευρώ. Γενικός γιατρός σε κέντρο υγείας στη Θράκη συνταγογράφησε 3.200 συνταγές σε ένα μήνα. Επίσης, βρέθηκε γιατρός να συνταγογραφεί κατά 93% σκευάσματα συγκεκριμένης πολυεθνικής εταιρείας, το οποίο αντιστοιχούσε στο 1% του συνολικού τζίρου της ειδικότητάς του. Ενώ ένας παθολόγος στην Αττική συνταγογραφούσε σκευάσματα συγκεκριμένης εταιρείας σε ποσοστό 85% με μηνιαίο τζίρο 85.000 ευρώ. Μετά τις τουριστικές περιοχές, σειρά φαίνεται πως παίρνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα για τις καταδρομικές επιχειρήσεις τους ΔΟΕ κόντρα στη φοροδιαφυγή. Κλιμάκιο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, μετά από διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων ύψους 1.020 ευρώ, σφράγισε το νυχτερινό κέντρο στο οποίο έκανε πρεμιέρα χτες βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Λευτέρης Πανταζής. Ήρθαν σαν πελάτες, σερβιριστήκανε κανονικά, πληρώσανε κανονικά τα ποτά και μετά κάποια στιγμή σηκωθήκανε, αν θυμάμαι καλά, περίπου 3.30-4 η ώρα και είπαν ότι είμαστε από το ΣΔΟΕ και ζητήσανε να κάνουν έλεγχο. Το λουκέτο επευλήθη επειδή δεν είχαν κοπεί αποδείξεις για 7 φιάλες ουίσκι, 6 ποτά και 3 πανέρια λουλούδια. Και όση ώρα διασκέδαζαν υποθετικά οι άντρες τους ΔΟΕ μέσα στο μαγαζί, φαίνεται πως ταυτόχρονα κατέγραφαν καρέ-καρέ και κάθε κίνηση. Από τους δίσκους με λουλούδια που πετούσαν στον καλλιτέχνη μέχρι τα δεύτερα ποτά που παρήγγειλαν οι πελάτες. Σε ένα μαγαζί που κάνει εγκαίνια, έχουμε και 5 φίλους που τους κερνάμε. Έχουμε και μισά μπουκάλια ουίσκι που κερνάμε. Εντάξει, κάποιες αποδείξεις δεν κόβονται. Ήταν εκεί η μάνα μου, ξέρω εγώ. Δεν έκοψα απόδειξη τη μάνα μου. Η φοροδιαφυγή στο κέντρο διασκεδάσεως ήταν 230 ευρώ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα ένα μαγαζί τέτοιο να σωθεί, να μην χτυπήσει για να μην πληρώσει 230 ευρώ. Λίγο πριν κατέβει από την πίστα, ο γνωστός τραγουδιστής Ράμπο τους ΔΟΕ σήκωσαν μανίκια και άρχισαν τον έλεγχο. Ακόμη και το συμβόλαιό του ζήτησαν να δουν για να διαπιστώσουν την αμοιβή του. Κοιτάξαν το συμβόλαιό μου, κοιτάξαν αν είμαι γραμμένο στο ΙΚΑ. Ήταν όλα κανονικά. Όλα κανονικά. Δεν είχαν να μας προσάψουν κάτι. Ήρθανε δηλαδή, φάνηκε ότι ήρθανε για να γίνει φασαρία, για να ακουστεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, ας τα κλείσουν τα μαγαζιά να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς. Το σαφάρι πάντως τους ΔΟΕ συνεχίζεται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια πως συμμορφώνονται οι παραβάτες. Μόλις χθες στη Χαλκιδική συνελήφθησαν 3 επιχειρηματίες, οι οποίοι αποσφράγισαν τα καταστήματά τους παρά το λουκέτο που τους είχε επιβληθεί. Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου θα έχουν οριστεί με τα όνομα τεπώνυμά τους οι 4.899 δημόσιοι υπάλληλοι που μπαίνουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, μαζί με τους 3.200 δημοτικούς αστυνομικούς που έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Στο κυβερνητικό συμβούλιο μεταρρύθμισης που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι πραγματικές ανάγκες στο δημόσιο με συγκεκριμένα οργανογράμματα και θα ανάψει το πράσινο φως για την αναδιάρθρωση σε δομές Υπουργείων και Φορέων, από όπου θα προκύψει το πλεονάζον προσωπικό, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρώτο κύμα διαθεσιμότητας των 12.500 δημοσίων υπαλλήλων. Διοικητικοί υπάλληλοι, καθαρίστριες, φύλακες, οδηγοί και τεχνικό προσωπικό είναι οι κλάδοι που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της διαθεσιμότητας για την ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα. Εκτός από τους 3.200 δημοτικούς αστυνομικούς που υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 1.835 προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας, 1.500 από το Υπουργείο Παιδείας, Υποδομών και Μεταφορών 758, Εργασίας 618, Οικονομικών 485, Άμυνας 410, Πολιτισμού 250, Τουρισμού 138, Αγροτικής Ανάπτυξης 131, Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας 100, Ναυτιλίας 48, Δικαιοσύνης 38, Εξωτερικών 10 και Μακεδονίας Τράκης 20. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις για τη σύσταση και την κατάργηση θέσεων στις δομές των Υπουργείων. Η διαδικασία μετάταξης των υπαλλήλων σε νέες θέσεις θα γίνει με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια που έχει ορίσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΟΑΣΕΠ. Είναι ανάγκη, ξεπερνώντας τις μνημονιακές υποχρεώσεις του Υπουργείου, να δημιουργηθεί ένα νέο δημόσιο, πιο αποτελεσματικό και το κυριότερο περισσότερο φιλικό προς τον πολίτη, ο οποίος εν τέλει είναι αυτός που πληρώνει και κατά συνέπεια απαιτεί υψηλού επίπεδου παροχή υπηρεσιών. Το δεύτερο κύμα της κινητικότητας που θα αφορά άλλους 12.500 υπαλλήλους μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να προκύψει κυρίως από τους Δήμους, που έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν άμεσα σε αυτοαξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Επί 3 χρόνια έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, την οποία κανένας δεν την εφαρμόζει ή να την βελτιώσει. Και το κυριότερο είναι ότι έχουν βρει την τοπική αυτοδιοίκηση που κυρία στοχεύουν στη διάλυση των υπηρεσιών και στην απόλυση χιλιάδων εργαζομένων. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης παράλληλα επισπεύδει τους πειθαρχικούς ελέγχους για τους επίρκους υπαλλήλους και μέσα σε ένα μόλις μήνα από τον Ιούνιο ως τον Ιούλιο απολύθηκαν 104 υπάλληλοι που εκκρεμούσαν για αρκετό καιρό υποθέσεις τους. Επίσης, διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και οδήγησης σε υπαλλήλους που έχουν μπει στην κινητικότητα, ενώ το Σώμα Ελεγκτών Δημοσίου κάνει συνεχείς εφόδους σε υπηρεσίες για να εντοπίσει τους κοπανατζίδες.